Να αλλάξουμε λίγο θέμα και να πάμε στον πρωτογενή τομέα, καθώς έχουμε και ένα ρεπορτάζ σήμερα στις εφημερίδες του Χριστόφορου του Παπαδάκη με τον εξής τίτλο, ότι η σαρωτική θεομηνία, μεταξύ άλλων, να πάμε λίγο και στα θετικά, αν μπορούν να υπάρξουν θετικά και να καταγραφούν θετικά, έπνιξε και το δάκο. Λοιπόν, είναι στη σελίδα 18 το θέμα. Καταστροφική για τον εχθρό της ελιάς κακοκαιρίας στις περιοχές που πλημμύρισαν, ωφέλιμο για τον ελαιόκαρπο το νερό που έπεσε το Σάββατο στο Ηράκλειο. Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα και θέλω να δώσουμε λίγο συνέχεια με τον κύριο Γιώργο Τσιφετάκη, τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Σιτίας, Ανατολική Κρήτη, αλλά και τεταλμένο περιφερειακό σύμβουλο για τον πρωτογενή τομέα στο Λασίθι. Την καλησπέρα μας, κύριε Τσιφετάκη. Καλησπέρα, καλησπέρα και τους θεατές μας. Ξέρετε, μιλάμε τώρα και για τα θετικά της θεομηνίας. Δύσκολο κάποιος βέβαια να χρησιμοποιήσει αυτή τη λέξη από τη στιγμή που δύο άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Ωστόσο, τα θετικά στον πρωτογενή τομέα. Αυτό το νερό ωφέλιμο βέβαια για την ελαιοκαλλιέργεια και κατά κάποιο τρόπο εξαφανίζει σε πολλές περιπτώσεις και το δάκο. Κοιτάξτε, οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν μία μείωση του εντόμου. Αυτό βέβαια θα εξαρτηθεί και το επόμενο διάστημα για να δούμε ακριβώς τι έχει γίνει. Πιθανόν όμως, πιθανόν, χωρίς να είμαι ο κατάλληλος που μπορώ να πω ότι επηρέασε σε μεγάλο βαθμό η καταιγίδα, να βοηθήσει σε αυτό το κομμάτι. Η εικόνα την οποία είχαμε το τελευταίο διάστημα και πριν την εκδήλωση των ακραίων καιρικών φαινομένων στην ελαιοκαλλιέργεια του νησιού, ποια ήταν και η Ανατολική Κρήτη που τα γνωρίζετε καλύτερα. Ναι, επειδή συμμετάσχω και στην επιτροπή η οποία έχουμε στην περιφέρεια για το κομμάτι αυτό, μπορώ να πω ότι είμαστε κάπως αισιόδοξοι, διότι όπως αρχίξαμε, δεν αρχίξαμε σωστά. Υπήρχαν σοβαρά προβλήματα λόγω των καιρικών συνθήκων που δεν μας επέτρεψαν να κάνουμε τις σωστές εφαρμογές και να εκτελεστεί το πρόγραμμα σωστά. Τώρα όμως, όσο πάει ο καιρός, βλέπουμε ότι δεν είναι τόσο δραματικά τα πράγματα, ειδικά στην περιοχή τη δικιά μου που είχε και το μεγαλύτερο πρόβλημα, όπως τα περιμέναμε. Είναι σε καλύτερη κατάσταση και ευελπιστούμε ότι θα έχω μια πολύ καλή χρονιά. Βέβαια, περιμένουμε και καιρικά φαινόμενα το επόμενο επτάήμερο με άνοδο της θερμοκρασίας. Αυτές οι καιρικές συνθήκες, φαντάζομαι, η εναλλαγή ακραία από τις χαμηλές θερμοκρασίες πάμε 10 βαθμούς πάνω, δεν βοηθάει και τόσο. Βεβαίως, σίγουρα αυτό είναι ένα θέμα, το οποίο γι' αυτό και εμείς επισημαίνουμε συνέχεια ότι η παραγωγή πρέπει να είναι σε εγρήγορση. Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα να προλάβουμε να σταματήσουμε το έντομο έστω την τελευταία στιγμή, διότι είμαστε ένα βήμα πριν την συγκομιδή. Είναι βασικό να παρακολουθούμε και εμείς. Παρακολουθούμε βέβαια και εμείς από την πλευρά τη δικιά μας, διότι ήδη εκτελείται στον ομολογιστή ο έκτος ψεκασμός. Εκεί ήθελα να πάω. Εάν θα συνεχιστούν οι ψεκασμοί, εκτελείται. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Και αν μεμονωμένα βέβαια και οι ιδιώτες παραγωγοί προχωρήσουν, αυτό τονίζει και το ρεπορτάζ του Χριστόφορου, ότι πολλοί υποστηρίζουν ότι εγώ θα προχωρήσω σε ένα ακόμα ψεκασμό και θα καθυστερήσω να μαζέψω τις ελιές μου. Αυτό είναι σωστό. Όταν τηρηθούν οι προϋποθέσεις των φαρμάκων και τα χρονικά διαστήματα που απαιτούνται από την ημέρα της εφαρμογής για την ημέρα της ελαιοσυγκομιδής, δεν έχουμε κανένα θέμα. Σωστό είναι αυτό που λένε οι παραγωγοί, διότι η παραγωγή δεν είναι δυνατόν να μαζευτεί σε 10 και σε 15 μέρες. Πιθανόν οι παραγωγοί που έχουν μεγάλες ποσότητες και θα καθυστερήσουν και πολλά δέντρα, να ορισμένα δέντρα να κάνουν εφαρμογή και θα πάνε αργότερα για μάδες. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Τσιφετάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ για την τοποθέτησή σας. Σας ευχαριστώ θερμά.